Ο κύριος Αλρή Μάης είπε και η τουρκοκύπρια μέλος της Επιτροπής Ερεύνησης των Αγνοωμένων ότι όλοι όσοι πήγαν στην Τουρκία είναι εξακριβωμένοι ότι επέστρεψαν στην Κύπρο. Έτσι έχουν τα πράγματα? Σίγουρα όχι. Δεν μπορεί να είναι εξακριβωμένο. Εμείς έχουμε πληροφορίες και ενδείξεις μεγάλου αριθμού ατόμων που έχουν μεταβεί στην Τουρκία και ουδέποτε επέστρεψαν. Γι' αυτό και απαιτούμε διερεύνηση και στην Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια από την Διερευνητική Επιτροπή, εκτός από την Κύπρο. Μάλιστα. Και με τις αποκαλύψεις που έγιναν στην Ανατολική Τουρκία, αυτούς τους 47 τάφους με 800 τόσους ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί μέσα τα οστά τους. Οι πληροφορίες, σας υπενθυμίζω, λένε ότι μπορεί οι τάφοι να χρονολογούνται εδώ και 100 χρόνια, όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και πριν 30 χρόνια θαύτηκαν εκεί άλλοι άνθρωποι. Είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί? 100%. Οπωσδήποτε μια τέτοια πληροφορία, αν και ακόμα βρίσκεται στο αρχικό δελτίο, θα πρέπει να μελετηθεί εις βάθος και να δούμε πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε ως κράτος, να ζητήσουμε τουλάχιστον εξηγήσεις καταρχήν και ακολούθως να δούμε αν μπορεί να προχωρήσουμε σε πιο σημαντικά βήματα όπως αυτόν της προσπάθειας εξαγωγής γενετικού υλικού από αυτούς τους ανθρώπους που θα αποδειχθεί τουλάχιστον ότι δεν είναι μεγάλης ηλικίας. Να θυμίσουμε όμως ότι στο διάβαξη όταν έγινε μια παρόμοια ανακάλυψε ενός μικρότερου αριθμού στην ανακαίνιση των τουρκικών φυλακών του Διάμπακιρ. Τότε είχαν πει ότι είναι αρχικά της περίοδου της δεκαετίας του 80. Μετά όμως οι ίδιοι επιστήμονες της Τουρκίας αποφάνθηκαν ότι είναι αρχαιολογικός τάφος και είναι πολλών χρόνων τα λήψανα και τα ευρήματα. Πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα μείνουν στη θέση ότι είναι όλα άνω των 100 χρόνων και δεν θα επιτρέψουν να γίνει οποιαδήποτε διερεύνηση. Εμείς όμως οφείλουμε να το κυνηγήσουμε και να, αν χρειαστεί, να εξέσουμε και την Τουρκία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη πίεση προς την Τουρκία για να δούμε αν καταφέρουμε να έχουμε κάτι το θετικό για την εξακρίβωση της τύχης των δικών μας των αγνωμένων. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπετε στην αρχή, ότι η δική σας η θέση, η δική μας η θέση της Επιτροπής των Αγνωμένων είναι ότι δεν επέστρεψαν όλοι όσοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Μάλιστα. Επίσης και υπάρχουν και με τους αριθμούς υπάρχει πρόβλημα, αλλά και με άλλα... Τότε πώς εξηγείτε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ανρί? Ο κύριος Ανρή, φαντάζομαι, μιλά με βάση την δική του γνώση και τη δική του ενημέρωση. Εμείς μιλούμε για μια εμπειρία 40 χρόνων, μιλούμε για μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στην Τουρκία. Μα με αυτή είναι η θέση του κύριου Ανρή της Διερευνητικής Επιτροπής. Διερωτώ με πώς μπορεί αυτή η Επιτροπή να βοηθήσει και στην εξιχνίαση, αν θέλετε, της τύχης των αγνοωμένων. Εκτός και αν ο μόνος ρόλος πλέον που έχει μείνει σε αυτή την Επιτροπή είναι να προχωράει το θέμα των ταυτοποιήσεων. Πάντως η Διερευνητική Επιτροπή στο θέμα του Διαρμαρχίου είχαμε ζητήσει από τον κύριο Ζηρό τότε που ήταν ο προκάτοχος του κύριου Ανρή και είχε πει τότε ότι θα ολοκληρωθούν οι γενετικές εξετάσεις στην Τουρκία και αν δεν πρόκειται για Τούρκους ή Κούρδους τότε θα μας ενημέρωναν για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.